Εσύ μπορείς να κάνεις κάτι, να δουλέψεις κάποια τέχνη. Δεν ξέρω καμία τέχνη, γιατί έχω τελειώσει μέχρι στο λύκειο. Το μόνο που ξέρω είναι μόνο να γράφω. Τίποτα άλλο. Δυστυχώ δεν έχω μάθει μια τέχνη. Αυτό είναι το κακό. Το κακό είναι σχετικό. Πολλοί δεν έχουν μάθει τέχνη, Τάσο μου, αλλά φαντάζομαι ότι έχεις πολλή όρεξη να δουλέψεις και μεγάλη ανάγκη να δουλέψεις. Μακάρι να πήγαινε και καμία τεχνική σχολή. Εδώ η μητέρα του Μαρκαρίδη έχει πάει πανεπιστήμιο και στο πτυχίο τα παράτησε. Στην Ακαδημία. Ας τον αφήσουμε να ολοκληρώσει και θα μας πείτε εσείς, κυρία Βαρβαρά, τι ακριβώς έχει κάνει. Αλλά μακάρι να πήγαινε και καμία τεχνική σχολή, να μάθει κάποιο επάγγελμα. Δεν πήγα όμως, διότι λέει υπάρχουν ειδικά τμήματα. Θες να μάθεις τεχνική σχολή. Τι θα ήθελες να κάνεις, ποιο επάγγελμα θα ήθελες να ακολουθήσεις. Τι σ' αρέσει περισσότερο, έτσι, για να χαμογελάσεις και λίγο. Να πω την αλήθεια. Όταν τελείωσα το λύκειο, είχα πάει 2 χρόνια φυσικοθεραπεία. Τα ΤΕΗ. Αυτό που προσπαθούσε να μας πει τόση ώρα η κυρία Βαρβάρα. 2 χρόνια. Πριν πάω στο παιδαγωγικό, ακολούθησα κάποια μαθήματα, αλλά τελικά και κάποιο άλλο δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Είχα τόσες πολλές απορίες. Δεν είναι όπως βλέπω. Όλα αυτά τα παιδιά το ακούνε και διαβάζουν την ομιλία του καθηγητή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τέλεια. Θα πρέπει να είμαι κοντά του, να με διδάσκει. Ενώ το σχολείο που πήγαινα εγώ μικρό στο νηπιαγωγείο, κάναμε 15 φορές μάθημα αυτό το κεφάλαιο. Δεν είναι όπως τα άλλα παιδιά τα κανονικά που διδάσκουν αυτό το κεφάλαιο. Οπωσδήποτε δεν είναι το ίδιο εύκολο για εσάς. Δεν είναι το ίδιο. Κυρία Βαρβάρα, προσπαθούσατε να μας πείτε κάτι προηγουμένως, ότι κάτι έχει σπουδάσει ο... Ναι, μετά από το... Ας μιλήσει και λίγο η σύζυγος, να μην... Έχει τελειώσει το λύκειο, είχε τελειώσει, έδωσε, πέρασε για φυσικοθεραπεία που έκανε 2 χρόνια. Λόγω ότι δεν άκουγε, τα παρατάει και ξαναδίνει στο πανεπιστήμιο και πάει για δάσκαλος. Και έφτασε στο πτυχίο και εκεί είχε γνωρίσει την Ελένη, τα παράτησε. Α, τα παράτησε επειδή γνώρισε την Ελένη. Γι' αυτό τα παράτησε, κάτσε γιατί εδώ. Την αλήθεια. Άλλη γνώμη έχει η μητέρα μου. Και εγώ έχω άλλη γνώμη. Εσύ γιατί λες ότι τα παράτησε. Γιατί δεν έγινε δάσκαλο. Πρώτα να το λέω, να παίρνω το πτυχίο. Αλλά βλέπω ότι δεν έχουν όλα αυτά τα παιδιά που έχουν πάρει. Ξέρω παιδιά που έχουν τελειώσει πτυχίο και δεν δουλεύουν. Αυτό είναι το κακό. Πουθενά σε κανένα σχολείο ειδικό να πηγαίνουν αυτά τα παιδιά να δουλέψουν. Δυστυχώς. Το έχεις μετανιώσει τώρα που δεν ακολούθησες τελικά. Το έχεις μετανιώσει. Όχι, όχι. Καθόλου. Επειδή γνώρισες την Ελένη. Και γι' αυτό το λόγο, ε. Άντρας είμαι. Έτσι, γιατί ο πατέρας σου προηγουμένως είπε να λες την αλήθεια. Ναι. Βεβαίω να πείτε. Η Ελένη τον παρέσει τελικά. Η Ελένη τον παρέσει. Όχι, όχι. Δεν θα. Όχι. Η αγάπη, αγάπη. Ναι, και οι σπουδές, σπουδές. Αλλά απλά αποφάσισε να μην σπουδάσει. Θα μπορούσε να, αν ήθελε και είχε περισσότερη θέληση, αλλά κάπου απογοητεύονται αυτά τα παιδιά, γιατί όπως είπε ο κύριος εδώ, ότι δεν υπάρχουν και ειδικοί δάσκαλοι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να παρακολουθήσουν. Απογοητεύτηκε. Δεν μπορεί να παρακολουθήσουν. Έφτασε μέχρι τα πτυχιακά, δεν ξέρω πόσα μαθήματα χρώσταγε. Και εκεί σταμάτησε. Πάντως έχω το χαρτί εγώ που είναι στα, έχει φτάσει στα πτυχιακά. Δεν το έχω μετανιώτη. Δεν μετανιώτη που πήρα. Δεν μετανιώτη. Που πήρα τη γυναίκα μου. Γιατί μα δεν είπε κανένας ότι μετάνιωσε που πήρε τη γυναίκα σου. Έχω δικαίωμα να διαλέξω μια γυναίκα. Ο Παναγιωτάκης λείπει πολύ στη μαμά και στον μπαμπά. Η Ελένη δεν θέλει καν να πηγαίνει στο δωμάτιό του. Η θύμηση του μικρού της φέρνει πίκρα και νοσταλγία. Προσπαθώ να ξεχάσω, της ξέφυγε από το στόμα και ο Τάσος της κράτησε το χέρι γλυκά. Θέλω πριν μας μιλήσετε για τον έρωτά σας, ναι, και για το παιδάκι σας που είναι στην Κέρκυρα, ναι, θέλω λιγάκι να μου πείτε, γιατί θα είναι απορία πολλών τηλεθεατών, πώς προέκυψε το πρόβλημα αυτό, πώς προέκυψε αυτή η δική σας ανάγκη, πώς προέκυψε η βαρικοία. Δεν γεννηθήκατε έτσι. Όχι. Το είδα πάλι όταν ήμουν μικρό, 2-3 χρονών. Από λαρά. 3 χρονών. Από λαρά. 2-3 χρονών. 3 χρονών ήταν. Ή από η λαρά που πέρασε, μάλλον πρέπει από αντιβίωση, από στριπτομικίνη. Από τι είναι, κυρία Βαρβαρά? Από στριπτομικίνη. Από στριπτομικίνη.
Γνωρίζουμε και για την Ελένη πώς έγινε. Το ίδιο, ίδια περίπτωση. Στην ίδια περίπου ηλικία, από το ίδιο περίπου. Στην ίδια. Περίπου. Δεν εκγεννητής αυτά τα παιδιά. Δεν εκγεννητής. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει όμως και εκγεννητής σε αυτό το πρόβλημα. Σε αυτά τα παιδιά, ειδικά κατά 80% φταίει η επιστήμη. Όταν πας και ένα παιδί από προχικό, από ξέρω κρυολόγημα, οτιδήποτε, και τελικά του κάνει τις πινικυλίνες, τότε, μιλάμε για τότε, και του βάνει για τη στριπτομική. Φαντάζομαι ότι αυτό θα ήταν τέρμα. Θα σας στριπτομική έχει θα σας προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια τότε. Η στριπτομική, μα δεν το είχα καταλάβει κιόλα ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Πότε το καταλάβατε? Το κατάλαβα όταν μπήκα μέσα στο δωμάτιο, ήταν 2 χρονών, 2,5 χρονών παιδί, πώς δεν θυμάμαι ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη, και όταν μπήκα μέσα έπαιζε με τα παιχνίδια του και ανοίγοντα την πόρτα λέω, α, τα έκανε σαν ο κάτω. Και δεν άκουσε. Τάσο, δεν άκουσε. Μετά από πόσο καιρό έγινε αυτό? Θα ήταν γύρω στα 3 πλέον. Το κατάλαβα μετά από 1-2 μήνες περίπου. Εκείνη την περίοδο το κατάλαβα. Ναι, γιατί ήταν φυσιολογικό παιδί. Το ίδιο, ναι. Μιλάνε, και αφού του μιλάω, ανοίγω και του μιλάω και δεν μου γυρίζει να με προσέξει, φωνάζω δυνατά. Κυρία Βαρβάρα, ποια ήταν τότε η άμεση αντίδρασή σας, αυτό που κάνατε εσείς, προκειμένου να δείτε τι συμβαίνει τελικά στο παιδί σας? Εγώ είχα μαραθεί τελείως και μέτρωγε το σαράκι από μέσα, ο καημός, γιατί φώναζα. Λέω, δεν μιλάει, δεν απαντάει. Τον μιλάει, δεν απαντάει. Τάσο, Τάσο, φέρνει παιδί μου το φαράσι. Έτρεχε, το έπαιρνε το φαράσι. Έφερνε όταν τη του σκούπα. Μίλαγε δυνατά. Λέω, τι είναι αυτό? Πηγαίναμε στην αγορά να ψωνίσουμε. Έβλεπε κάτι, ένα αυτοκίνητο, ένα παιχνίδι. Δεν μπορούσε να το πει. Να πει θέλω αυτό το αυτοκίνητο ή θέλω εκείνο, ναι, το παιχνίδι. Ναι, ναι. Μέχρι το δρόμο, καθιστός, μαύρο δάκρυ, να χτυπιέται, άλλο πράγμα. Ούτε μπορείτε να πω του λέω τσουβλάκι, όταν ήμουν μικρό. Αχ, τι έπαθα, πραγματικά, το θυμάμαι. Ούτε στον εχθρό μου. Πολλά βάζω. Δεν πήγατε σε ένα γιατρό να δείτε τι γίνεται? Κοιτάξτε, αν δεν πηγαίναμε. Φαντάζομαι ότι αφού ξεπεράσατε το ισχυρό σοκ, ναι, μετά θα πήγατε σε κάποιους γιατρούς, ναι, να ζητήσετε τη γνώμη τους, να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι σε ένα γιατρό. Σε γιατρούς, ναι, σε γιατρούς. Σε πάρα πολλούς γιατρούς. Εδώ στην Αθήνα, φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη, ήρθαμε στην Αθήνα εξαιτίας του παιδιού για να πάει σε ιδιωτικό σχολείο. Πήγε στη Μαρτίνου. Ήταν ένα περίφημο σχολείο το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει. Τάσο. Τάσο. Έλα. Ο πατέρας. Η Μαρτίνου υπάρχει το σχολείο ακόμα? Όχι, δεν υπάρχει. Ήταν στη τελευταία. Ήταν Καλυθέα και μετά Αμφιθέα. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό σχολείο. Σχολείο. Τον έμαθε να μιλάει, τον έμαθε να αθρώνει τις λέξεις. Και εγώ με την προσπάθεια και σε άλλη μια σχολή που πηγαίναμε, ορθοφωνική. Ναι, λογοθεραπεία. Λογοθεραπεία. Ναι, ναι, ναι. Και καταφέραμε ο Τάσος όταν θέλει να μιλήσει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε πάντως, κυρία, ναι, Μαυρομάτη. Τα παιδιά δηλαδή είναι πραγματικά συγκινητική η παρουσία τους αυτήν την εκπομπή. Τα παιδιά είναι καταπληκτικά. Έχουν ένα θείο δώρο, ναι, την αγάπη ανάμεσά τους. Έχουν τα νιάτα τους. Και εγώ πιστεύω ότι η ζωή θα τους ευνοήσει στο μέλλον, ότι θα αποκτήσουν και δουλειά και θα τα δουν όλα πολύ καλύτερα. Είναι πολύ πιο ικανοί και πολύ πιο γεροί και πολύ πιο κανονικοί από όλους εμάς που λέμε ότι είμαστε κανονικοί. Γιατί χρειάζονται να δείξουν περισσότερο θάρρος, κάτι που εμείς δεν το έχουμε. Έχουν την αγάπη τους, είπατε. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουν την αγάπη τους. Τι θα λέγατε λοιπόν να μας μιλήσουν λίγο για την αγάπη τους? Ναι, θα μας μιλήσουν. Θα θέλατε κι εσείς. Πώς ξεκινήσατε, παιδιά, να μας μιλήσετε λίγο για την αγάπη σας? Αυτό τουλάχιστον που σας κάνει να χαμογελάτε. Είναι ίσως το μοναδικό πράγμα, η μοναδική κατάσταση για την οποία χαμογελάτε. Όλα τα άλλα μόνο λύπη και πόνο σας προκαλούν. Η αγάπη σας όμως σας κάνει να χαίρεστε και να είστε ευτυχισμένοι. Ναι, πραγματικά. Την αγαπάω πολύ. Την αγαπάς πολύ, ε. Τη γυναίκα μου το ίδιο. Μάλλον με καμιά φορά. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν είναι. Τάσο, ξέρεις πόσα λίγα ζευγάρια. Ξέρεις πόσα λίγα ζευγάρια έχουν αυτό το δεσμό. Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί ως προς αυτό. Να, την κοιτάει, τη πιάνει και το χέρι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τους χειροκροτήσουμε. Νομίζω. Είσαι φανερά συγκινημένος. Και. Τι σκέφτεσαι? Πολλά. Τι αποκατάσταση? Πολλά πράγματα. Σκέφτομαι το παιδί μου. Γιατί μένει 500 χιλιόμετρα μακριά.
το ίδιο και η γυναίκα μου. Το βράδυ πριν κοιμόμαστε κάνουμε το ταύρο να είναι καλά το παιδί μου. Και τα παιδερικά μου που είναι πραγματικά καλοί άνθρωποι. Και το λέω πατέρα ή μάνα. Αυτό. Έχετε τι κερδίσει. Πω, τι το παιδάκι σου είναι στην Κέρκυρα και κάθε πότε το βλέπετε. Κάθε πότε. Κάθε μέρα.